Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να συναντήσουμε την Στέλλα Παπαμιχαήλ. Είχαμε πριν από λίγο νέα ένταση στη Βουλή, Στέλλα. Ναι, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις, Λίνα. Αποσύσουμε την αντιπολίτευση μετά την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εκσταστική Επιτροπή να μην περιλάβει τελικά στον τελικό κατάλογο των μαρτύρων πολιτικά πρόσωπα και υπουργούς. Απέριψε δηλαδή την πρόταση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κληθεί τόσο ο Στέλιος Πέτσας ως υπεύθυνος υπουργός για την καμπάνια ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Θυμίζουμε ότι η Εκσταστική Επιτροπή διερευνά και αυτό το αντικείμενο, όσο και άλλοι υπουργοί που σχετίζονται με την ίδια καμπάνια για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Η Νέα Δημοκρατία από πλευράς της ανταπαντά ότι ο κύριος Πέτσας έχει απαντήσει πολλές φορές για το θέμα στη Βουλή και αντιπροτείνει να έρθει κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου, υπηρεσιακός παράγοντας δηλαδή, που ήταν υπεύθυνος για την καμπάνια.